Αργά τη νύχτα τη Κυριακή ολοκληρώθηκε η μεταφορά των τριών πατρινών ορειβατών που έχασαν τη ζωή του σε περιοχή κοντά στο χιονοδρομικό Καλαβρίτων. Οι σωροί των τριών ορειβατών εντοπίστηκαν νεκροί σε απόκρημνη χαράδρα στα ύδατα τη Τιγό στο Χελμό και αρχικά μεταφέρθηκαν στο χωριό Μεσορούγια Κράτα. Ενώ με ασθενοφόρα που ανέμεναν στο σημείο μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Στην επιχείρηση μεταφορά έλαβαν μέρο 23 πυροσβέστε με 9 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καλαβρίτων και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ακράτα. Η ΟΕΔ, ορειβατική ομάδα έρευνα διάσωση τη έκτη ΕΜΑΚ, με ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα, ομάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών και ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματο. Συνδρομή παρήχαν 12 μέλη τη ελληνική ομάδα διάσωση, 8 εθελοντέ ω οδηγοί βουνού και ω ορειβάτε, 2 ελικόπτερα του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνα και διάσωση, δυνάμει τη Ελλά καθώ και στενοφόρα του ΕΚΑΒ.